προσλήφθηκαν μεν και είναι ακόμα μη μόνιμη. 3 χρόνια μετά πρέπει να έχουν μονιμοποιηθεί. Γιατί συνδέθηκε η μονιμοποίηση. Κάνατε διαγωνισμούς για 25.000, δεν το θυμόμαι αυτό. Βεβαίως. Για 25.000 εκπαιδευτικούς. Έτοιμοι διαγωνισμοί, 20 αν δεν κάνω λάθος. Λέτε, Πέρκα, μηδέν διορισμούς έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά, τα 4. Μηδέν. Μηδέν διορισμούς. Και επί Νέας Δημοκρατίας 25.000 διορισμοί. Απλά πράγματα. Αυτοί οι διοριστέντες είναι ακόμα μη μόνιμοι. Γιατί είχαν τη φαϊνή ιδέα να συνδυάσουν τη μονιμοποίηση με μια αξιολόγηση τιμωρητική. Φαϊνή ιδέα, κύριε Πέρκα, αυτό που συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, εσείς θέλετε να προσλαμβάνουμε κόσμο, ναι, να μην βλέπουμε πώς θα πάει, χωρίς να υπάρχει καμία αξιολόγηση. Χωρίς καμία αξιολόγηση, όλοι να προχωρούν. Και μετά είναι να απορείτε. Ξέρουν εκπαιδευτεί και μας ακούνε. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μη μόνιμη ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να δουν τηλεθέτες δύο όψεις. Η μία λέει όχι στην αξιολόγηση, καταργήστε την αξιολόγηση. Κακό πράγμα η αξιολόγηση. Δεν λέμε αυτό. Αφήστε να μου καταθέσατε ερώτηση, το ξέρετε. Μα διαφωνούμε με την τιμωρητική αξιολόγηση. Μα ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήταν υπουργός. Πού είναι η τιμωρητική αξιολόγηση? Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση που εφαρμόζεται τώρα. Θα μπορέσω να μιλήσω, φαντάζομαι. Να μιλάτε, δεν είναι σίγουρος. Η αξιολόγηση, κυρία Πέρκα, που μπορώ και εγώ να το κάνω, τώρα, αλλά λέω να μην το προβλέπει κάνω. Τα εξής. Αξιολογείσαι θετικά, παίρνεις μόρια και μπορείς να ανέβεις στην πυραμίδα της εκπαίδευσης, να γίνεις διευθυντής σχολείου, διευθυντής εκπαίδευσης, να ανέλθεις, το οποίο σημαίνει ενδεχομένως και οικονομική και οικονομικές αφορές. Όταν αξιολογείσαι μη ικανοποιητικά, τότε προβλέπεται υποχρεωτική επιμόρφωση. Πού ακριβώς είναι η τιμωρητική αξιολόγηση, πείτε μου.